Στην εκπομπή εξέλιξης του ένα Channel βρέθηκε καλεσμένοι ο Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης. Τη συζήτηση μονοπόλησε το κρίσιμο ζήτημα του προσφυγικού που αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς και τη μεγάλη ροή προσφύγων και μεταναστών. Ενώ σε τηλεφωνική παρέμβασή του, ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο διαχείρισης των προσφύγων, καθώς και ότι το πρόβλημα αυτό δυστυχώς επέφερε μείωση 38% των προκρατήσεων τουριστών στη Σάμο. Επί τόσο καιρό η κεντρική κυβέρνηση δεν κάνει σχέδιο διαχείρισης, ούτε εφαρμόζει διαχειριστικό πρόγραμμα μέσου χρόνου. Κάνει απλώς και μόνον αντιμετώπιση προβλημάτων που κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα προκύπτουν. Το δίκτυο οργανώσεων που έχουμε σε επίπεδο εθελοντικό πολιτών της Σάμου και το επίπεδο οργανώσεων από πλευράς διεθνών παρουσιών, όπως είναι η Πατριαρμοσία, το Συμβούλιο για τις Πρόσφυγες ή για τη Χωρή Σύνορα και άλλες διεθνείς οργανώσεις, μας δημιουργούν την δυνατότητα να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα μείνει άνθρωπος χωρίς στέγη και βεβαίως φροντίζοντας παράλληλα και την μεγάλη προσβολή που έχει υποστεί ο τουρισμός. Χθες και την Παρασκευή θα πάμε στην κυρία Κουντούρα, πήγαμε και θα πάμε για να συζητήσουμε για τα αντισταθμιστικά ωφέλη σε σχέση με τις μεγάλες μειώσεις τουριστικού ρεύματος που έχουμε, που συσσάμω σε μικρότερο ποσοστό από άλλες περιοχές, αλλά μεγάλο ποσοστό. Έχουμε 38% μείωση των προκρατήσεων σε σχέση με πέρυσι. Είναι προφανές ότι υπό την βαρύτατη αυτή συγκυρία διεθνή, οποιαδήποτε σκέψη ουσίας να περάσει την αξιόπιστη και ιδιαίτερα επαρκή πρόταση της ΣΑΜΟ με το Πυθαγόριο Θέρμα του Πολιτισμού στη δεύτερη φάση, θα ήταν ένα ρίσκο. Να πω εδώ ότι η Ρουμανία με 14 υποψηφιότητες κατέληξε σε 4 προκρίσεις, εμείς με 14 επίσης σε 3 προκρίσεις. Προφανώς δεν διακινδύνευσε κανείς, ειδικότερα μετά αυτή την κατάσταση στη Μυτιλίνη, να περάσει, επαναλαμβάνω, τη ΣΑΜΟ, και αυτό είναι μια μεγάλη παράπλευρη απώλεια για την οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα υπό την έννοια της πραγματικότητας. Η ασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας. Ξεκινώντας από εκεί, η έννοια της εθνικής κυριαρχίας ορίζει ότι τα κράτη έχουν σύνορα, τα οποία αποτελούν ουσιώδες γνώρισμα ανεξαρτησίας και κυριαρχίας. Σε τι λοιπόν βοήθησε την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες η παγκοσμίως πρωτότυπη αντίληψη της εγκατάλειψης κάθε συνοριακού ελέγχου? Η σημασία ότι το 2013 την άνοιξη στο βιβλίο μου αυτό έγραφα κάποια πράγματα τα οποία όφιλε κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η ελληνική, αλλά και κάθε ευρωπαϊκή άλλη κυβέρνηση να τα γνωρίζει. Σύντομα, η κρίση στη Συρία, ο εμφύλιος πόλεμος θα δημιουργήσει μεταναστευτικές ροές, οι οποίες μέσω της Τουρκίας θα κατευθυνθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αλλιώς μέσω των ελληνικών σύνορων και μέσω των ελληνικών νησιών. Να το ήρθε. Αυτό δεν το ξέραν οι κυβερνήσεις που έχουν και υπηρεσίες πληροφοριών να αναλύσουν, να βγάλουν συμπεράσματα, έχουν Υπουργεία Εξωτερικών κτλ. Κτλ. Βεβαίως και το ξέρουν. Αδιαφόρησαν. Εδώ και 3 χρόνια όφυλαν να ετοιμαστούν για να υποδεχθούν μετανάστες. Στην αποστολή του που καθορίζει το ΝΑΤΟ, η οποία δεν ξεκίνησε ακόμα, να έχουμε υπόψη μας, δεν ξεκίνησε ακόμα, δεν ορίζει αυτό. Τα πλοία δεν θα πάνε ανάμεσα στα νησιά και στην Τουρκία να στέκονται εκεί και να περιμένουν τις βαρκούλες. Οι ακτοφυλακές της Ελλάδος και της Τουρκίας, καθώς και τις δυνάμεις της Frontex της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα επεμβαίνουν και θα γυρνάνε πίσω αυτά τα καραβάκια. Ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι, μπορεί να το λύσει μόνη η Ελλάδα, και οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές χώρες βρεθήκαν να προετοιμαστεί και κρίνεται από τις αποφάσεις που θα πάρουν για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Έχω από εδώ από τις Βρυξέλλες να σας πω και ένα θετικό στοιχείο, ότι για πρώτη φορά ερμηνεύονται οι συνθήκες με ένα τέτοιο τρόπο. Η πολιτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πηγαίνει για τρίτες χώρες για τέτοιου είδους περιστατικά έκτακτης ανάγκης να μπορεί να γίνει και για το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά κανόνα βέβαια φωτογραφίζοντας την Ελλάδα. Οπότε ένα ποσό περίπου 700 με 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δρομολογηθεί προς την Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουμε και συμβατικές υποχρεώσεις να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη κρίση με το μεταναστευτικό. Υπάρχει μια υγειονομική βόμβα η οποία πρέπει να τη διαχειριστούμε. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει σωμάτινο κυκλώνα. Εγώ εξάλλου το είπα μετά τις πρώτες 4 μέρες.
Είπα, χαίρετε, εγώ πάω να διοικήσω το Δήμο μου. Έχω πολίτες οι οποίοι είναι στην ίδια μοίρα και μερικοί από αυτούς και σε χειρότερη μοίρα. Εγώ δεν μπορώ να, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσω να ασχολούμαι με αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δώσαμε μία στέγη για την ώρα, ένα στοιχειώδες φαγητό, πρωινό, απογευματινό. Διαχειριστήκαμε όλα αυτά που μας έφεραν οι εθελοντές και φέραν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά για πείτε μου σας παρακαλώ, εάν αυτό το πράγμα κρατήσει μήνες, για πόσο καιρό πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούν οι εθελοντές ακόμη να κουβαλούν? Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να συνεχιστεί. Αν αυτοί οι άνθρωποι, εμείς τους αφήναμε τους ανθρώπους αυτούς να περιπλανούν μέσα στο Δήμο μας, τότε θα ήταν το πρόβλημά μας. Τη στιγμή που τους έχουμε συγκεντρωμένους σε ένα συγκεκριμένο χώρο, αμέσως διασφαλίζουμε και αυτών των ιδίων την περίθαλψη, αλλά και την ασφάλεια των δημοτών μας.